Καλημέρα κύριε Δαμιανίδη. Αν μου επιτρέψει να σα κάνω μια διορθώση. Είμαι καθηγητή κλινική η γιατρός. Η γιατρός. Έτσι, φαρμακολογία. κλινική ναι. σημαίνει γιατρό. Γιατρό. Το φαρμακολογία γενικώ είναι οποιοδήποτε κάνει έρευνα με τα φάρμακα που μπορεί να είναι βιολόγο, χημικό οι οποίοι δεν έχουν, δηλαδή είναι, οι, οι συνάδελφοι είναι εξαιρετικά καταρτισμένοι σε συγκεκριμένους μηχανισμούς που μπορεί να δουλεύουν και να χρησιμοποιούν τα φάρμακα αλλά δεν έχουν την δυνατότητα να, 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 να ασχοληθούν με το θεραπευτικό σχήμα, με την όσο και τα λοιπά. Είναι, είναι αρκετά μεγάλη διαφορά. μεγάλη διαφορά. Έχετε δει το έργο μέσα στο νοσοκομείο δηλαδή σωστικά, έτσι σαν να λέμε... Έχω, εκεί, έχω εκεί. δει το έργο σε, σε πάρα πολλά σημεία. <laughs> <laughs> Σκεφτόμουν ποιο θα μπορούσε να έχει πληρέστερη έτσι Κουλτούρα για το φάρμακο, γιατί εγώ όταν, ήμουν, όταν είχα πάρει πτυχή, το πρώτο μου πτυχίο ήταν φαρμακευτική. Τελειώνοντας, Τελειώνοντα, δούλευα σαν ιατρικό επισκέπτη σε φαρμακευτική εταιρεία παράλληλα με το, το εδακτορικό μου. Οπότε δούλεψα στην πιάτσα. Έκανα εδακτορικό ταυτοχρόνως, άρα δούλευα στο ακαδημαϊκό περιβάλλον, σε έρευνα. Τελείωσα μετά και ιατρική. Ενδιάμεσα πήγα και κτηνιατρική, που είχα πολύ ψηλές γνωριμίες στην κυρολεξία και τελειώνοντα ιατρική έκανα και ειδικότητα. Μετά έγινε και εξειδίκευση, πήγα στο εξωτερικό που ασχολήθηκα με την νευροφαρμακολογία και στο τέλο κατέληξα να είμαι και στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων και στη Γιουνέτα και στι αποζημιώσει κτλ. Οπότε, όπω καταλαβαίνετε, ξεκίνησα από ιατρικό επισκέπτη, έχω δουλέψει σε φαρμακείο, σε νοσοκομείο, σε κέντρο υγεία, σε μεγάλο εργαστήριο του εξωτερικού και στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων και στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Αξιολόγηση Τεχνολογιών Υγεία. Οπότε, έχω την αίσθηση ότι μάλλον έχω μια έτσι ειδική κουλτούρα στο φάρμακο που ειλικρινά δεν. Παρόλο που δεν είμαι και, το πιο επαρμένο άνθρωπο, μάλλον που έχετε γνωρίσει, ε, δεν βρίσκω άτομα που να έχουν ανάλογη ε, κουλτούρα γύρω-γύρω από το φάρμακο σαν Μάξε. και εμένα. Είμαστε μάλλον πολύ, πολύ λίγοι. Πολύ λίγοι στην Ελλάδα, έτσι. Πολύ λίγοι. Ε, και στην Ευρώπη είμαστε πάρα πολύ λίγοι. Ναι, γιατί τώρα, α πούμε, κατά καιρού χρειάζεται κάποιε εταιρείε, συμβουλευτικέ υπηρεσίε για καινούργια προϊόντα που αναπτύσσουν και θέλουν να πάρουν άδεια ε, κυκλοφορία στην Ευρώπη να υποβάλουν ε, στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων και με βρίσκουν από κάτι σε μια περίεργα την Κίνα, από που να είναι. Ε, άρα ψάχνουν και βρίσκουν και βρίσκουν αυτόν ο οποίο ξέρει να του. Όχι, είμαστε λίγοι δούμε, οι ακαδημαϊκοί θα... με όλη αυτή την νομική αντίληψη τη αδειοδότηση. Μα... Δεν είμαστε Μα... πολλοί. Ε, είμαστε πάρα πάρα πολλοί. Με αυτά τα δεδομένα λοιπόν, ε, είπατε πέντε πράγματα τα οποία όπω είπαμε και νωρίτερα είναι. Ε, απολύτως Απολύτω λογικά και είχαμε μια εισαγγελική παρέμβαση. Ποιε είναι οι σκέψει σα, κύριε Κουβέλα. Ε, δεν ξέρω ακόμα αν έχουμε εισαγγελική παρέμβαση. Mm -hmm. Αυτό ήταν μια πληροφορία που βγήκε στον, στον τύπο, τύπο ναι. και εγώ έμεσα. Ε, δεν ξέρω πώς, το, πώς ξεκίνησε, ε, εγώ μέχρι τώρα προσπαθούσα με όποιο τρόπο μπορούσα να, να καταθέτω μια αντίληψη, δεν είναι μια απλή γνώμη γιατί τέλος πάντων καλώς ή έχω λίγο παραπάνω γνώση από τον μέσο άνθρωπο και η προσπάθειά μου ήταν να, να καταθέτω μια επιστημονική θέση, προκειμένου να γίνουν τα πράγματα καλύτερα κατά τη δική μου άποψη. Δηλαδή ε, έβαζα τον εαυτό μου στον ρόλο που αποφάσισα να έχω, του καθηγητή, mm -hmm. και επομένως ήταν ένας συμβουλευτικό και παρενετικός. Βέβαια, κανένας δεν φαντάζομαι να άκουγε <laughs> αυτές τις παρενέσεις από τους ανθρώπους που παίρνουν αποφάσεις. Εγώ συνέχιζα εκεί το βιολί μου γιατί είμαι και λίγο <laughs> χοντροκέφαλος μάλλον. Και ξαφνικά ε, ε, συνειδητοποίησαμε ότι δεν μπορούμε να έχουμε πολύ καλή καταγραφή ακριβώς της ασφάλειας των καινούριων προϊόντων, τα φαρμακευτικών. Αυτό συμβαίνει γιατί από τη στιγμή που πάρει ένα φάρμακο, ακόμα και κανονική άδεια, μπαίνει σε μια διαδικασία για όσο βρίσκεται στην αγορά, που διεθνώς το ονομάζουμε φαρμακοβίτζιλανς, η είναι ελληνική είναι φαρμακοεπαγρύπνηση, που σημαίνει ότι οτιδήποτε στραβή γίνεται γύρω-γύρω από τη χρήση του φαρμάκου, πρέπει ο θεράπον ή και Κάποιο επαγγελματία υγεία να το αναφέρει με συγκεκριμένο μηχανισμό που ελέγχεται αρχικά στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων και ο Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων υποβάλλει αυτές τις, τα δελτία στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων. Υπάρχει μια ειδική υπηρεσία, λέγεται Udra Vigilance, η οποία εποπτεύεται από μια επιτροπή του αίμα που λέγεται PRAG, είναι η επιτροπή για τι ανεπιθύμητε, και ταυτοχρόνω ενημερώνεται και ένα διεθνέ κέντρο στην Ουψάλα, το UMC. Uppsala Monitoring Center, που είναι του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και επειδή έχουν ακόμα μεγαλύτερη, έτσι, ε, μεγαλύτερο πληθυσμό αναφοράς, εύκολα, ε, τέλος εύκολα, ε, γρηγορότερα μπορούν να, να βρίσκουν συσχετήσεις ε, φαρμάκων με κάποιες ανεπιθύμητες δράσεις και βγαίνει μια καινούργια οδηγία η οποία βελτιώνει την ασφάλεια του προϊόντος. Μάλιστα. Έτσι, λοιπόν, μπορεί να καταγραφούν, για παράδειγμα, Καλή ώρα ένα έμφραγμα το οποίο δεν έχει σημασία αν είναι πρώτη, πρώτο, δεύτερο, τρίτο, πέμπτο. Γιατί μπορεί φάρμακα να μην μπορούν να σου κάνουν έμφραγμα πρωτογενό, δηλαδή σε έναν υγιή, αλλά μπορούν να φέρουν δεύτερο έμφραγμα σε κάποιον ήδη στεφανίο Να σας θυμίσω ότι όλοι οι στεφανεί ασθενεί που έχουν δυσληπιδεμία είναι σε θεραπεία με στατίνες για να κρατάνε χαμηλά τα λιπίδια του, γιατί φαίνεται ότι αυτά τα λιπίδια είναι ικανά να μα δημιουργήσουν δεύτερα εμφράγματα. Αυτό λοιπόν το λέμε δευτερογενή πρόληψη, να αποφευχθεί δηλαδή ένα ακόμα συμβάν. Ναι. Μπορεί λοιπόν κάποια προϊόντα να σταματάν, να αναστέλουν αυτή τη δευτερογενή πρόληψη και ο, ο άνθρωπο να υποστεί αυτό το οποίο προσπαθούμε να αποφύγουμε. Μάλιστα. Έτσι λοιπόν, οποτεδήποτε έχουμε τέτοια συμβάματα, ε, οφείλουμε να τα αναφέρουμε με συγκεκριμένο τρόπο οι γιατροί. Επειδή όμω δεν τα αναφέραμε για πάρα πολλά χρόνια οι γιατροί, για χιλιάδε λόγου, και όχι μόνο στην Ελλάδα παγκοσμίω, καλά στην Ελλάδα βέβαια. Ήμασταν πάντα πρωταθλητές σε αυτά τα πράγματα. Είχαμε ρεκόρ λίγων αναφορών. αναφορών. Να καταλάβετε. Είναι αυτέ οι κίτρινες κάρτε. Είναι αυτέ οι κίτρινες κάρτες, ναι. Να καταλάβετε στην Ελλάδα το σύνολο των κίτρινων καρτών αναφερόταν από τι ίδιε φαρμακευτικέ. Έχουν υποχρέωση να τι αναφέρουν και αυτοί. Και όχι από του γιατρού. Και όχι από του γιατρού, ναι. Δηλαδή, αν ο γιατρό έτυχε να πάρει την εταιρεία για να ρωτήσει, ξέρει, έχω ένα περιστατικό που έκανε δεύτερο έμφραγμα και είχε πάρει το τάδε προϊόν, μήπω συσχετίζεται. Η εταιρεία, από τη στιγμή που απευθυνόταν σε αυτήν ο τον γιατρό, είναι υποχρεωμένη η εταιρεία να το αναφέρει. Έτσι λοιπόν στην Ελλάδα είχαμε σχεδόν το σύνολο των αναφορών από τι φαρμακευτικέ, που όπω καταλαβαίνετε ε, ναι. δεν ναι. τη συμφέρει, α ναι. πούμε. Προφανώς. Ε, και έτσι άλλαξε η νομοθεσία των αυθόρμητων αυτών των Αναφορών και αποφασίστηκε διεθνώ εδώ και πολλά χρόνια, είναι καμιά δεκαπενταριά χρόνια, δέκα χρόνια, να μπορεί να υποβάλει κίτρινη κάρτα και ο ασθενή που υπέστη την ανεπιθύμητη ενέργεια και η συνοδοί του, οι φροντιστέ του, οι γονεί του, αν είναι παιδάκι κτλ. Δεν είναι πάντα αυτό ο οποίο θα υποστεί το συμβάν, ικανό να αναφέρει κίτρινη κάρτα. Μπορεί να είναι και νεκρός. Αυτή, συγγνώμη λίγο, γιατί είναι σημαντικό. Αυτή η Udra Vigilance είναι η αυτή Η Udra Vigilance είναι η είναι... Σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στην Ευρώπη είναι στον αίμα η ανάλογη υπηρεσία για την εποπτεία τη. Αν δεν κάνω λάθο, ανά 15 ημέρε βγάζει νούμερα, δίνει νούμερα που αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση ή όχι. Δίνει, ναι, ναι βέβαια δίνει. δίνει σε, νούμερα. σε αυτά με δεδομένο mm. ότι η Ελλάδα δεν τα πάει και πολύ καλά. Δεν είμαστε μέσα σε αυτά που δίνει, δηλαδή. Ε, Εμεί mm. είμαστε ένα μικρότερο ποσοστό από αυτό που θεωρητικά μα αναλογεί. Ναι, δεν δίνουμε δηλαδή. Κοιτάξτε, υπολογίζουμε ε, και αυτό είναι πραγματικά επιστημονικά δεδομένα. Εγώ ξέρετε ότι είμαι πολύ συντηρητικό όσον αφορά στην δουλειά μου. Ναι. Ε, α, 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 αναφέρουμε το 10 το το ένα 10% των, των ανεπιθύμητων. άρα λοιπόν αν ξαφνικά εμφανιστούν στον νέο 10 ανεπιθύμητες, αυτές είναι από 100 ως 1.000 στον πραγματικό κόσμο, άρα λοιπόν στην ουσία υποκαταγράφουμε. Δεν Αυτό δεν έχει να κάνει με το ότι ε, 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 έχουμε μια αδιστραμένη λογική να το να, να, να μην θέλουμε να να αναφέρουμε την παρενέργεια, αλλά οι γιατροί έχουμε την τάση, έτσι είμαστε εκπαιδευμένοι αν θέλετε, να προσπαθούμε να συσχετίσουμε το γεγονός, δηλαδή το συμβάν, με μια φυσική κατάσταση. Δεν, είναι, δηλαδή, δεν, δεν, δεν πιστεύω ότι το κάνουν εξ επίτηδε. Απλώ δεν έχουν αίσθηση του τι ακριβώ σημαίνει η κίτρινη κάρτα. Έτσι λοιπόν ο Φθεράπορο, όταν δει έναν Στεφανίο που λόγω συνθήκων, όπω στην προκειμένη περίπτωση για τη συγκεκριμένη είδηση, έκανε δεύτερο ναι, στεφανίο έκανα. επεισόδιο, θεωρεί ότι αυτό το περιμέναμε. Θα ξανά έκανε υπό τι συνθήκε. Δεν είναι έτσι όμω. Αυτό δεν είναι έτσι, δεν όχι. Έτσι. Μέσα στου πολλού παράγοντε που μπορεί να συμβεί είναι και το φάρμακο. Άρα λοιπόν εμεί τι πρέπει να κάνουμε. Αναφέρουμε την ανεπιθύμητη ω δυνητική ανεπιθύμητη, μπορεί και να είναι, και το στέλνουμε για στατιστική επεξεργασία ο γιατρό δεν μπορεί να το συσχετίσει. Δεν έχει τα μέσα, δεν έχει τη, γνώση να το συσχετίσει. Ε, και όταν ότι τη γνώση, όχι, όχι ατομικά, είναι αδιάβαστο, δεν έχει αρκετά δεδομένα να και το άλλες καταλάβει. Το, και ακριβώς. τα λοιπά, ναι, ναι. Έτσι λοιπόν όλα αυτά απλώ αναφέρονται. Ένα μεγάλο οργανισμό όπω το Uppsala Monitoring Center τα παίρνει και λέει: ρε Παι, παιδιά, εδώ έχουμε. 5, 10, 15, 20.000. 20, 20 ανθρώπου, 200, 200 ανθρώπου, οι οποίοι του συνέβη δεύτερο έμφραγμα. Τι ποσοστό έχουμε στον Στου άλλου, αυτού που δεν έχουν πάρει το φάρμακο, 3%. Άρα έχω αύξηση. Άρα μπορεί να συσχετίζεται. Να Σε ένα στατιστικό λοιπόν όριο, βγάζουν, ε, έχουν αυτό που, που, λένε οι ίδιοι σήμα, ένα signal και βγάζουν μια ειδοποίηση. Αν αυτό συνεχίσει, ε, η δράση τους εξαρτάται από το πόσο σημαντική είναι η παρενέργεια. Αν είναι θάνατη, στέλνουν μια ειδοποίηση πίσω στο, στο νέμα και λέει Παι, παιδιά εδώ συμμαζέψτε το και μπορεί είτε να, απορριφθεί το, να, να αποσυρθεί το φάρμακο, δηλαδή να έχουμε τέτοια, τέτοιο περιστατικό ενός προϊόντος του Βιόξ που ήταν αντιφλεγμονώδες που ουσιαστικά βρήκαμε ότι κάνει έμφραγμα, δεύτερο έμφραγμα στους ήδη Ήταν α, ακριβώς αυτό το περιστατικό. Μάλιστα. Και το το οποίο πήραμε οδηγία και το ψάξαμε ευρύτερα και είδαμε ότι είχαν πεθάνει σε όλο τον κόσμο περίπου 250.000 άνθρωποι κατ' εκτίμηση. Πόσο καιρό δίνονταν το συγκεκριμένο φάρμακο? Πολλά χρόνια μέχρι να αποσυρθεί. Αν λοιπόν όλοι κάνανε κίτρινη κάρτα νωρίτερα, το σήμα θα το είχαμε σε πραγματικό χρόνο και σε πραγματικά περιστατικά και θα είχαν γλιτώσει 200.000 άνθρωποι. Δηλαδή, ε, ε, δεν γίνεται να του γλιτώσει όλου στην ιατρική όπω ξέρετε, έχουμε τα όρια μα, αλλά σαφώ μπορούμε να περιορίσουμε την επίπτωση. Το θέμα είναι ότι εσεί έχετε κάνει όλη αυτή την τοποθέτηση βάση τη επιστημονική σα γνώση και λέτε ότι, παιδιά, υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο, οπότε σε. Όχι, αυτό που είπα εγώ είναι αυτό ε, που λέει το site του ΕΟΦ. Έχετε ένα περιστατικό. Του ευχόμαστε το. ανάρρωση, δεν ναι, ναι, ανάρρωση, ναι. ανάρρωση. Δεν είμαστε κακοί άνθρωποι, ε, δεν έχω τίποτα με τον άνθρωπο. Δηλώστε το. Αλλά δηλώστε το. Και μάλιστα για να είμαι ειλικρινή, δεν θεώρησα ότι, ότι θα γίνει τόσο φασαρία. Γιατί έλεγα το αυτονόητο και απλώ βρήκα ευκαιρία, αν θέλετε. Με ένα έτσι διάσημο άτομο και επειδή περιγράφεται στον FDA από το 20 ότι το έφραγμα πρέπει να είναι κάτι που αναφέρεται, γι' αυτό το είπα, δεν είπα κάτι Άρα, Άρα, πώ εξηγείτε το λόγο της τη ιστορία της Θα παρέμβασης πω, πιστεύετε ότι έγινε για επιστημονικού, επικοινωνιακού σκοπού, Ειλικρινά δεν έχω ιδέα γιατί έγινε. πάντως αυτό πιστεύω ότι θα είναι μια αλλαγή καριέρα για μένα. Αλλαγή καριέρα. Αυτό λοιπόν που συνέβη επί της ουσίας, που δεν μπορώ να το αξιολογήσω, είναι ότι πρώτον, κάποιοι κλινικοί συνάδελφοι το διάβασαν λάθος. Ναι. Διάβασαν ότι εγώ τους λέω ότι το, το, φάρμακο, το εμβόλιο, στο εμβόλιο οφείλεται το έμφραμα. Εγώ δεν είπα τέτοιο πράγμα, είπα να τα φαίνεται ως δυνητική. Αν κάποιο δεν ξέρει τόσο καλά ελληνικά, γιατί δεν κάναν όλοι αρχαία, γιατί εγώ είμαι και 60 χρονών, είναι νεότεροι, δυνητικό σημαίνει κάτι λιγότερο από πιθανό. Ίσως μπορεί, αλλά πολύ αφηρημένο. Έτσι λοιπόν, ε, το υποψιαζόμαστε δεν το υποψιαζόμαστε, οφείλουμε να το αναφέρουμε. Το δεύτερο πράγμα θεώρησαν, και ίσω να παραξηγήθηκαν κιόλα οι, οι θεράποντε, ότι εγώ κάνω ε, διαγνωστική παρέμβαση. Και γι' αυτό το λόγο επικεντρώθηκα στο τι λες τώρα ο άνθρωπο ή αυτά. Δεν ήταν διαγνωστική παρέμβαση. Η διάγνωση ήταν αυτό που είπαν ε, οι, οι γιατροί και οι ειδικοί. Δεν, εγώ δεν είμαι καρδιολόγο. Ε, οπότε δεν έχω ιδιαίτερη άποψη. Ναι. Αυτό λοιπόν που όμω όφιλα να πω ω φαρμακολόγο, ω καθηγητή κλινική φαρμακολογία, και ξέρετε είμαι ο μόνο τακτικό καθηγητή κλινική φαρμακολογία στην Ελλάδα, ε, με μεγάλη εμπειρία σε τέτοια θέματα διαχείριση και πολλά πολλά χρόνια συνεργάτη του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων, απλώ δήλωσα τι έπρεπε να κάνουμε βάση την δική μου δουλειά. Το να ασκηθεί κριτική στη δική μου δουλειά ε, το θεωρώ εντάξει, λογικό, αλλά θα έπρεπε να ασκηθεί από άτομα που έχουν ανάλογα προσόντα. Εδώ βγήκαν, ας πούμε, διάφοροι ξέρω εγώ, που κάνουν του ερευνητέ, κάνουν τον ένα, κάνουν τον άλλο, τον καρδιολόγο, και άσαν κριτική σε κάτι που πραγματικά δεν το καταλάβαιναν, να συγκεντρωθούν, να διαβάσουν τι ακριβώ είπα. Γιατί αυτό δεν ήταν ούτε ψευδή είδηση, δεν είπα καμία είδηση. Έκανα μία προτροπή, όπω ακριβώ υπάρχει και στο site του ΕΟΦ. Δεν είπα ε, κάτι αλλάζει πάρα. κάτι για εσά, θα προσέχετε περισσότερο πώ μιλάτε, ή δεν αλλάζει τίποτα. Πιστεύω ποτέ. ότι είμαι πάρα πάρα πολύ προσεκτικό όταν μιλάω. Ε, πρώτον, γιατί όπω ήδη μάλλον γνωρίζετε, εγώ τέλειωσα ένα σχολείο μια εποχή που οι δάσκαλοι μα μάθαιναν να μιλάμε. Ε, πήγα σε δημόσιο πανεπιστήμιο γιατί πέρασα από τι γνωστέ. Τότε δεν είχαμε πανελληνίσει, είχαμε τι κατακτήρε εξετάσει. Προηγήθηκε το ποδόσφαιρο στα μάρμαρα. Έπρεπε να γράψω. Ε, εντάξει, και αυτό ήταν ένα δεδομένο. <Am> um> δεν υπέζε ηλίθεια. Εγώ πολύ πολύ ποδόσφαιρο. Παίζαν οι άλλοι. Εγώ βαριόμουν. Ήμουν πιο πολύ του διαβάσματο. Αλλά τέλο πάντων ήμουν στη γειτονιά. Και. Ε, τέλειωσα δημόσιο πανεπιστήμιο, στο οποίο έπρεπε να περάσω και μέσα εκτό από τι φυσικέ και τι χημικέ. Έπρεπε να, να γράψουμε και έκθεση. Ναι. Δεν γινόταν να γράψει πέντε έκθεση, έπρεπε να γράψει 18-19 έκθεση για να μπει στον ιατροφαρμακευτικό κύκλο που, που λέγαμε εμεί. Επομένω, καταλαβαίνετε ότι η, η, η ικανότητα αντίληψη τη γλώσσα είναι σαφέστατα πάνω από το μέσο όρο. Ε, Προφανώ δεν προσέχω γιατί, όπω θα έχετε καταλάβει, άσχετα με, την, με το πώ συμπεριφέρομαι ιδιωτικά με τι παρές μου, εγώ ποτέ δεν έχω βρει σε άνθρωπο προσωπικά. Ποτέ δεν έχω στραφεί ατομικά σε κάποιον. Όχι γιατί φοβάμαι ότι θα μου κάνουν μήνυση, αλλά γιατί το θεωρώ τελείω ε, ανόητο να μεταφέρουμε μία αντιπαράθεση σε προσωπικό επίπεδο. Αυτό δεν έχει κανένα απολύτω νόημα γιατί ο καθένα έχει κουβαλάει τα δικά του ε, και τον πόνο του και δεν ξέρει τι του έχει συμβεί εκείνη τη μέρα. Το θεωρώ πάρα πολύ απαράδεκτο και άδικο για τους συνανθρώπους μου να καταφέρουμε προσωπικά εναντίον τους. Εάν η άποψή τους είναι κάτι που κατά τη γνώμη μου είναι στρεβλή ή λανθασμένη, θα τοποθετηθώ επί της απόψεως. Και γι' αυτό το λόγο εγώ δεν κάνω ποτέ που με κατηγόρησαν κάποιοι ας πούμε και δημοσίως αντιπολίτευση εμένα, ο σκοτόχο μου δεν ήταν η αντιπολίτευση. Είναι να γίνουν τα πράγματα σωστά. Δεν με ενδιαφέρεται αν θα το κάνει η αντιπολίτευση, η συμπολίτευση ή θα έρθει το πνεύμα εξ ουρανού να φωτίσει του ηθήνοντε. Για μένα πρέπει να γίνονται σωστά. Πλέον βλέπω όμω ότι αυτό δεν είναι κάτι που μπορεί να συμβεί και ειλικρινά, ενώ μέχρι στιγμή είμαι καθηγητή κτλ., πραγματικά έχω θυμώσει πάρα πολύ γιατί βλέπω μία αλλίωση. Όλη τη εικόνα που εγώ πίστευα ότι έπρεπε να υπηρετούμε με, με συνείδηση. Και πραγματικά και έχω θυμώσει και νιώθω άσχημα για του άλλου ανθρώπου. Δηλαδή. Εάν γίνεται αυτό σε μια έτσι επιστημονική τοποθέτηση που δεν, έχει, δεν είναι καν, είδηση, δεν, είναι καν δεν, δεν, μπορεί να την πει κανεί ψευδή, τότε τι μπορεί να γίνει αν πραγματικά κάποιο μεταφέρει την άποψή του και να την πιστεύει και να μην είναι τίποτα τυχαίο. Δηλαδή, ξέρω από επιστήμονε που λιδωρήθηκαν γιατί είπαν την άποψή του, ασχέτω αν μετά επιβεβαιώθηκε, λε και ήταν οι φλιτζανούδε. Δεν δηλαδή του κατηγόρησαν, πα και λε βλακίε και πού ξέρει. Μπορεί να ήξερε πώ το αδερφή, ξέρετε. Συνάδελφοι, σα το κιόλα. Έχω έναν στο μυαλό μου που είχε πει για την κατασκευή, για την προέλευση. Βεβαίω και ο οποίο δεν είναι καθόλου τυχαίο, ένα είναι ένα επιστήμονα, τον ξέρω πάρα πολλά χρόνια, ούτε κανένα καβαλημένο είναι, ούτε στι φλιτσάνοντε πάει. Ένα προσγειωμένο άνθρωπο, είπε μια άποψη, μια Έκθεση θέση για μια την θέση. ακρίβεια. Μπορεί αυτό να έχει σχέση με κάποια εργαστήρια, γιατί είναι χημικό, δηλαδή είναι στι θετικέ επιστήμε. Ή να έχει αναλύσει, το, να ξέρει την αλληλουχία των αμυνοξέων και να ξέρει γιατί είναι. Από τη στιγμή που εγώ δεν ξέρω τι αλληλουχίε, πώ βγαίνω να λέω ότι να είναι όπω δεν Κουβελά, θεωρείτε ότι. και είναι πολύ κέριο το ερώτημα, θεωρείτε ότι οι καθηγητέ, γιατροί, επιστήμονε έχουν βάλει στην άκρη την ηθική του και έχουν προτάξει το εισόδημα. Κοιτάξτε, αυτό τώρα είναι μια πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα και είναι. Πάντω, ε... αν ισχύει, είναι πλήγμα. Μεγάλο πλήγμα. Είναι, κοιτάξτε, δεν, μπο, δεν, μπο, τι να, δεν, μπορώ να το πω αυτό. Πραγματικά δεν μπορώ να το πω, όχι γιατί προσβάλλω συναδέλφου, αλλά γιατί στην ουσία δεν το πιστεύω. Ε, έχω απλώ την αίσθηση ότι πολλέ φορέ. Δεν θέλετε να το πιστεύετε. Ε, δεν το πιστεύω πάντως. Ναι. Δεν θέλω, δεν μπορώ. Ναι. Μου είναι απίστευτο. Okay. Ε, mm -hmm. Και μπορώ να σας το εξήγησω αν θέλετε και με φιλοσοφικούς όρους. Το σώσεις. λέω γιατί σε μια αντιπαράθεση που έγινε πρόσφατα με τον κύριο Βασιλακόπουλο είπε δημοσίως ότι λέτε ναι, αυτό βέβαια. που λέτε γιατί δεν πήρατε θέση σε κυβερνητική... Γιατί έχασα τη θέση. Χάσατε τη θέση. ναι. ναι, ναι, ναι. Κοιτάξτε, ο κύριος, ο κύριος Βασιλακόπουλος είναι ένας καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Δεν έχω την... Τη χαρά ή την τιμή ή οτιδήποτε να τον ξέρω προσωπικά, τον βλέπω μόνο έτσι τηλεοπτικά. Ε, προφανέστατα διαφωνώ μαζί του κάθετα. Mm -hmm. Mm -hmm. Πιστεύω ότι ασχολείται με θέματα που δεν μπορεί ούτε να τα φανταστεί, όχι δεν τα ξέρει, δεν μπορεί ούτε να τα φανταστεί. Ε, όταν κάτι άπτεται τη εντατική πνευμολογία, λέει του άλλου άσχετου και ό,τι δεν αυτό μιλάει συνεχώ για διαδικασίε φαρμάκων πραγματικά. Αν μπορούσαν αυτά να καταγραφούν, θα βλέπουν ότι το 10% δεν προσεγγίζει την πραγματικότητα. το 10%. Ε, όχι. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Γιατί πραγματικά θέλει ειδική γνώση, αν καταλάβετε. Η κλινική φαρμακολογία που είναι εξειδίκευση στην Ελλάδα είναι δύο χρόνια μετά από μια παθολογική ειδικότητα. Όσο χρόνο κάνει κάποιο παθολόγο για να γίνει εντατικολόγο, άλλο τόσο χρειάζεται για να αντιληφθεί τι γίνεται με τα φάρμακα. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Είναι. Και σαφέστατα που δεν το ξέρουν οι περισσότεροι συνάδελφοι και δεν υπάρχει λόγο να το ξέρουν. Όπω εγώ δεν μπορώ να κάνω εγχείρηση. Δεν στεναχωριέμαι που δεν μπορώ, δεν πάω να κάνω εγχείρηση. Απλώ όλοι πιστεύουν ότι μπορούν να ασχολούνται με θέματα που δεν το ξέρουν. Γιατί ξέρετε, η κλινική φαρμακολογία δεν εγγράφει μια συνταγή σε έναν άρρωστο που έχει υπέρταση ή μια συνταγή σε έναν καρκινοπαθή που έχει έναν καρκίνο. Ε, έρχεται σε εμά μια συνταγή ενό καρκινοπαθού που έχει και καρδιακή ανεπάρκεια και διαβήτη και λίμοξη και εγκεφαλικό. Και πρέπει κάποιο να συνδυάσει τα φάρμακα οι γιατροί μεταξύ τους δεν ξέρουν τι κάνουν τα φάρμακα της άλλης ειδικότητα. Έχουν πολύ χαμηλή δυνατότητα και επίσης ακόμα και διδακτικά οι αλληλεπιδράσεις που είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο της φαρμακολογίας εξετάζονται ένα-δύο. Όταν βάλω τρία, τέσσερα, πέντε φάρμακα Καταλάβατε, αρχίζει να γίνεται πολύ δύσκολη συνάρτηση και χρειάζεται ο, ο άνθρωπος που θα ασχοληθεί να μπορεί να δουλέψει σε μοντέλο το οποίο έχει μαθηματικές συνήθω εκφράσεις και πρέπει να είναι εξατομικευμένο. Δηλαδή, πρέπει να πάρω υπόψη μου και το πώς μεταβολίζει το ύπαρτο ασθενού στο φάρμακο και πώς απεκρίνουν τα νεφρά του. Καταλάβατε, είναι πολύ πολύ πλευροπράγμα πλευρο. που ειλικρινά δεν είναι καθόλου εύκολο τώρα. Ο καθένα μπορεί να φαντάζεται ότι θέλει και οι ικανότητε του να είναι Ξέρω ό, του Σούπερμαν. Επειδή εγώ δεν έχω τέτοιε ικανότητε, δεν πάω λοιπόν. να μπλέξω με του άλλου ανθρώπου. Να ολοκληρώσουμε όμω λίγο ναι, για, ναι, την, ναι. για την ιστορία. Εμένα, εγώ τε, θέση πρώτη φορά σε κρατικό μηχανισμό είχα πάρει πριν το 2010 επί κυβερνήσεω Νέα Δημοκρατία, πρωθυπουργό ήταν ο κ. Κωνσταντζο Καραμαλή, ε, και με είχαν βάλει σε μια θέση που, που, που δεν είχα ιδέα δηλαδή. Ε, στο ΕΣΚΑΝ Όταν μου είπαν ΕΣΚΑΝ ναι, ναι. δεν καταλάβαινα τι εννοούσα. Για το ντόπινγκ δεν είναι αυτό κάτι. Ναι, ναι. ναι είναι ναι. το Εθνικό Συμβούλιο Κατά ναι, τον ντόπινγκ. Ναι. Και ήμουν ε, συμπτωματικό. Ο μόνο γιατρό εκεί. Και έπρεπε, δεν υπήρχε άλλο για να κάνει τα, τα, τα λεγόμενα twiz. Ήτανε τα, όταν κάποιο αθλητή παίρνει φάρμακα για οποιοδήποτε λόγο, πρέπει να το υποβάλει για να μην του τα βρίσκουν στο αντιτόπιμο τρόπο και πρέπει να υπάρχει και γνωμάτευση ότι αυτό τα χρειάζεται. Ότι έχει άσθημα, ότι έχει κάτι. Μάλιστα. Εγώ λοιπόν έπρεπε να επεξεργάζομαι όλη αυτή την πληροφορία που, που, ήταν σημαντική και άπτετο του δικού μου γνωστικού αντικειμένου. Γιατί δεν ήταν μόνο πνευμονολογικά φάρμακα, ήταν ό,τι να είναι. Οπότε αυτή ήταν η βασική δουλειά μου. Ε, τότε είχα να συνεργαστώ με τον, με τον Γιάννη τον Ιωαννίδη, τον μπασκετμπολίστα, με τον οποίο είχαμε βρει έτσι και πολλά κοινά και είχε μεγάλη πλάκα η επαφή μαζί του. υπουργό ήταν τότε ήσυχώς. ο Ιωαννίδης. Ήταν γενικό γραμματέα αθλητισμού. Μετά έγινε. Ε, μετά δεν, δεν, είχα κάποια επαφή, γιατί όπω καταλαβαίνετε εγώ είμαι από Θεσσαλονίκη, τα παιδιά τη επαρχία δεν έχουν ιδιαίτερη ναι, ναι, ναι. τύχη στη, στα αθηναϊκά ναι, πάρκα. Οπότε μετά με ξαναβάλανε λίγο έτσι. Α, ε, με με χρησιμοποίησε ο ΕΟΦ σαν, σαν αξιολογητή για καινούριου φακέλου για mm. αρκετά χρόνια. Ε, γιατί δεν είμαστε όπω σα έχω πει και πολλοί. Επομένω ήταν αξιολογητή, μου φτάνει το φάκελο, το απαντούσα κτλ. Ήταν η μόνη έμιστη θέση που είχα στο το δημόσιο. Ε, δίνανε για κάθε φάκελο, ξέρω φάκελο 300-200 ευρώ νομίζω. Mm. Και, και το οποίο το πέραμε, βέβαια, όπω καταλαβαίνετε, και με κρατήσει. <laughs> και η δουλειά, βέβαια, είναι πολύ έτσι να αξιολογήσει ολόκληρο φάκελο, δεν είναι και να κάτσει, να το, το ξεπετάξει έναντι <laughs> σε μια <laughs> δηλαδή, τα <laughs> Ναι, ναι, θα ναι, ναι, ναι. δουλέψει και με το παραπάνω. Ε, μετά ξαφνικά, ενώ με ήξεραν στον ΟΦ, επί κυβερνήσεω ε, ΠΑΣΟΚ με τον Γιώργο Παπανδρέου, ε, μου ήρθε μια, ένα χαρτί με τοποθετούσαν στο ΕΣΚΑΝ, το ΕΣΚ, το ε, στο Εθνικό Συμβούλιο Εγκρίσεων, το ΕΣΕ. Και πήγα εκεί. Εκεί είχαν δημιουργηθεί διάφορα προβλήματα με διάφορα φάρμακα και ξαφνικά πήγε μια απόφαση, επειδή είχα καταθέσει. Κάποιε ενστάσει που είχαμε τι διαδικασίε και με πάυσαν, με διώξαν. Mm -hmm. Ε, δεν ξανασχολείται. Καλό, καλύτερα. Ναι. Δεν ήταν, ήταν άμυστε αυτέ οι ναι. θέσει. Έτσι δεν mm -hmm. Άρα το, είδα, το είδατε και αυτό το έργο. Ναι, ναι με είχαν διώξει μάλιστα. τότε και μάλιστα τότε υπουργό δημοσίω καταφερόταν ότι είμαι έτσι, είμαι Γιουβέτση και τα λοιπά. Μα, μα, μα αλλάξαν, τέλειωσε. Όταν ε, επανήλθε η κυβέρνηση του, του Σαμαρά, η συγκυβέρνηση, ε, τότε ο πρόεδρος του με ξανακάλεσε και μου ανέβησε τότε υπουργό ήταν ο Άδωνο Γιουριάδη. Και με στείλανε στον, στον αίμα. Ε, που είναι μια πάρα πολύ υπεύθυνη δουλειά. Πραγματικά είναι μια πολύ σημαντική δουλειά. Απλώ είναι πάρα πολύ δουλειά για κάποιον που το κάνει σαν πάραγο. Πρέπει να είναι αποκλειστική απασχόληση ναι, αυτή η ναι. δουλειά. Τέλο πάντων, εγώ το πιεζόμουν, πήγαινα αρκετά χρόνια. Ηταν μια εβδομάδα κάθε μήνα στο Λονδίνο οι συνεδριάσει. Mm -hmm. Τέλο πάντων, όταν εγώ ήμουνα σε αυτή την, την, την θέση και βέβαια σε πολλές επιτροπές του ΕΟΦ ήμουνα πρόεδρο κατά κανόνα, γιατί τάξη, είχα ήδη γεράσει. Φωστό. Οπότε μετά, όταν άλλαξε η, η κυβέρνηση και βγήκε ο, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, εγώ συνέχιζα να πηγαίνω στο θέμα μέχρι να μου πουν ότι σταματάω, που δεν ξέρω τι θα γινότανε. Ε, μια μέρα με είχε πάρει νύχτα αργά, ήταν ο τότε υπουργό κύριος Κουρουμπλή, και μου ζήτησε να κατέβω την άλλη μέρα στην Αθήνα. Μόλι είχα προσγειωθεί στη Θεσσαλονίκη γυρίζοντα από το Ε, μι, μιλάμε τώρα για νύχτα, δεν θυμάμαι mm -hmm. τώρα, ήταν αργά. Τέλο πάντων την άλλη μέρα ο υπουργό Υγεία ήταν. Λέω: Θέλει να, προφανώ να παραδώσω τι θέσει. Ε, μάζεψα τα χαρτιά μου, ήθελα να του κάνω μια καλή εισαγωγή, πώς πρέπει να, πρέπει να κάνει ο επόμενο. Mm -hmm. Και όταν κατέβηκα στο Υπουργείο, άρχισα να του λέω διάφορα. Μ' άκουγε, μ' άκουγε, μ' άκουγε. Ο άνθρωπο σε κάποια φάση να μην μου λέει αυτά όλα γιατί μου τα <laughs> ε, Η αλήθεια είναι ότι ο κύριο Κουρμπίση έχει πλάκα. Και του λέω, κύριε Υπουργέ, αυτή είναι η δουλειά. Τι, τι, τι να σα πω, Όχι, μου λέει, εγώ δεν θέλω να μου λε. Εγώ θέλω να αναλάβει την, την επιτροπή αξιολόγηση. Τότε ήταν θετική λίστα το λέγανε. Mm -hmm. Λέω, δεν θέλω. Μου λέει, όχι, Ξέρεις, μου λέει πώ ζητάνε αυτού. Απάρτα αυτού που το ζητάνε. Δεν". Γιατί αυτό είναι ένα. Μια τεράστια συγκρουσιακή κατάσταση με τη φαρμακοβιομηχανία κτλ. Εγώ δεν είχα λόγο τώρα να κάθομαι να, να μαλώνω και να ασχολούμαι. και επίση άμεση θέση έτσι. Ναι. και να πηγαίνω, έρχομαι πάλι στην Αθήνα κοίκα και για το Λονδίνο, δηλαδή δεν γινόταν. δεν γινόταν. Οπότε εγώ τότε του είπα ότι αυτό που, που χρειάζεται είναι να δημιουργήσουμε στελέχη, γιατί δεν γίνεται να περιμένουμε κάθε φορά από έναν και να προχωρήσει δηλαδή, η εξειδίκευση κλινική φαρμακολογία και η δημιουργία τμήματο σε νοσοκομείο για να την δίνει. Ποιο δεν μπορεί να την δίνει από το υπερπέραν. Αυτά ήταν λοιπόν αυτά που μου υποσχέθηκε τότε ο Υπουργό για να αναλάβω. Ναι. Αυτή ήταν η αμοιβή μου. Ναι. Οι θέσει ήταν άμυστε, ε, είχε πολύ μεγάλο καυγά με τι φαρμακευτικέ και πέρα από αυτά που ακούγονται θα πρέπει να πω ότι στην ομοθεσία που μετά γράφτηκε, που έχω γράψει ένα πολύ μεγάλο μέρο τη, είχαμε προβλέψει και. Κάθε συνεδρίαση να υπογράφουμε ότι δεν έχουμε conflict of interest, δηλαδή ότι δεν, δεν έχουμε σχέση ναι, ναι, ναι. με τη φαρμακευτική, δεν υπάρχουν συμφέροντα ε, και ότι ήμουν απόλυτα εμπιστευτικέ όλε τι συνεδριάσει, γιατί δεν γίνεται να μεταφέρει πληροφορίε τη μια εταιρεία στην άλλη. Mm -hmm. Αυτό είναι πάρα πολύ αντιεπενδυτικό και αντιεπιστημονικό. Και φυσικά για, λόγω του ρόλου έπρεπε να κάνω και πότε έσχεσαι. Έπρεπε λοιπόν συνεχώ να αποδεικνύω τι βρήκα <laughs> και το ευρώ που μου είχε έρθει κτλ. Προφανώ. Και δεν, όχι μόνο δεν είχα, δεν είχα κάποια ιδιαίτερη ε, ανάπτυξη αυτό, του είχα και ένα ιατρείο το οποίο ουσιαστικά δούλευε με, σε σύμβαση με τον Νεοπή και συμπλήρωνα ξέρω, το εισόδημα γιατί έχω και τρία παιδιά. Ε, αναγκάστηκα να κλείσω και το ιατρείο γιατί δεν μπορούσα να το, να τους, να, το, να, το να το, κρατάω. Οπότε και αυτό μέσα. Φαίνεται. Ε, βέβαια μπήκα μέσα. Και, και με ό,τι που τέλειωσε, επειδή είχα Τέλο, που απετύχει και αυτά που ήθελα να πετύχω. Την επόμενη μέρα πήγα και έκανα ατομική επιχείρηση για συμβουλευτική στι φαρμακευτικέ, γιατί δεν ήθελα να ξαναμπλέξω με το... με το δημόσιο. Με το δημόσιο. Ναι, πραγματικά όμω ήταν. Ε, γιατί θα σα πω και το άλλο, το οποίο δεν είναι απόρρητη πληροφορία και δεν με νοιάζει κιόλα. Ε, από τον Ιούνιο που άλλαξε η κυβέρνηση, καλά, και πριν. Ιούλιο. Ε, Ιούλιο, δεν θυμάμαι, ε. ναι και πριν δεν ήμασταν και. δηλαδή κάτι αποζημιώσει μεταφορικά και τα λοιπά, τα παίρναμε μια φορά το χρόνο. Ε, ας ναι. Με, τα οποία τα πρόβλημα βέβαια από την τσέπη μα και τα παίρναμε. Οπότε ξέρετε, αν, έχεις, αν παίρνει το μήνα όπω έπαιρνα εγώ και δίνω ένα πεντακοσάρικο πήγαινε έλα στην Αθήνα κάθε εβδομάδα, ε, δεν βγαίνει. Προφανώ, δεν ναι, Τέλο πάντων, από τον Ιούλιο και μετά πραγματικά δεν, δεν μας μα πλήρωναν ούτε τα οδηπορικά καθόλου. Τίποτα. <obsessed> Όχι, δεν υπέγραφε τίποτα ο Υπουργό. Ε, στο τέλο είχα κοντέψει να, 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 σαλτάρω γιατί έμπαινα μέσα. Ανεβοκατέβαινα στην Αθήνα με τρένο γιατί ήταν το φτηνότερο μέσο, δεν μπορούσα να, 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 παίρνω κάτι άλλο. Έπρεπε να πηγαίνω γιατί αλλιώ στα, σταματούσαν οι διαδικασίε να προχωράνε τα φάρμακα και θα μένει ο κόσμο χωρί φάρμακα, επειδή έπρεπε να γίνεται. Και του συνεργάτε που είχα από το εργαστήριο, είχαμε βρει έναν τρόπο να πληρωνόμαστε, να, να του να αποζημιώνω αυτού μέσα από διαδικασίε ε, του μεταπτυχιακού, γιατί πηγαίναμε για δουλειά, α πούμε, σχετιζόμενη με τη φαρμακολογία, ε, τα ανάβλα τα του. Ε, ναι, έγινε μια σειρά πατέντε προκειμένου να καταφέρουμε να συνανδουλεύει η επιτροπή. Αυτή η επιτροπή, φυσικά σε κάποια φάση μα άλλαξαν. Δεν ήταν κάτι Εγώ σα αφήνω τόση ώρα και το περιγράφετε όλο αυτό για να καταλάβουμε προφανώ ότι δεν είχατε καμία πρόθεση. Και επίση, κοιτάξτε, είστε... υπόθηκε ότι ήμουν πρόεδρο τη Επιτροπή Διαπραγμάτευση. Ναι. Ε, δεν ήμουν τη Επιτροπή Διαπραγμάτευση, ήμουν τη Επιτροπή Αξιολόγηση. Δηλαδή, βλέπαμε πώ είναι τα φάρμακα. Τα χρήματα δεν μα απασχολούσαν καθόλου. Ναι. Ήταν μόνο το ποιο φάρμακο είναι καλό. Ε, και επίση, το πιο σημαντικό είναι ότι ξέρετε, σε αυτέ τι δουλειέ συνήθω όταν κάνει κάποια ματσαράγκα, mm -hmm. τα Πληρώνει πληρώνεις όταν πετύχεις το σκοπό. λόγω ολιγορίας του συστήματος, επί, μου δεν αποζημιώθηκε ούτε ένα φάρμακο. Τίποτα, Τίποτα. Είχαμε ετοιμάσει όλους τους φακέλους, τους είχαμε καταθέσει και τους βρήκε έτοιμους η επόμενη κυβέρνηση. Άρα δεν είχατε κανένα λόγο να θέλετε Όχι, έχει πάρα πολύ μεγάλη πλάκα, γιατί εγώ δεν είχα διοριστεί με το ΣΥΡΙΖΑ. Ο ναι, υπουργό ήταν ο Άδωνης Γεωργιάδης. Απλώς, παρέμεινα γιατί δεν είχα να μ' αλλάξουμε μάλλον επειδή έχει περάσει λίγο η ώρα, κύριε Κούβελα, μία τελευταία ερώτηση θέλω να σα θέσω και νομίζω ότι πρέπει να μα το απαντήσετε αυτό. τι γίνεται με του εμβολιασμένου οι οποίοι. Σα είχα ρωτήσει πριν από κάνα ενάμιση μήνα είχαμε μιλήσει και μου είχατε πει ότι πιθανότατα οι πρώτοι. Είχατε αναφέρει και τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη, ότι είναι ακάλυπτο. Λίγε μέρε μετά, ακάλυπτο ο, 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 ο κύριο Άδωνο Γεωργιάδης νόσησε. Τι γίνεται με αυτού οι οποίοι έχουν εμβολιαστεί. Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι, το είπατε ευτυχώ, είναι μπορεί. Μπορεί, μπορεί. Δεν έχουμε ιδέα πόσο καιρό κρατάει η ανοσία ούτε από την ίδια τη λίμωξη, ούτε τι τύπου είναι, ούτε φυσικά και από το εμβόλιο που είναι σαφέστατα υποδέστερη τη κανονική λίμωξη. Γιατί είναι υποδέστερη τη κανονική λίμωξη, γιατί άκουσα και αυτό να συζητιέται. Ο ιό έχει τέσσερι πρωτενε. Αναπτύσσουμε αντισώματα, και στι τέσσερι πρωτενε, και ίσω παραπάνω από ένα-δύο για την κάθε μία. Ξαρτάται από το πόσο μεγάλη είναι, πόσα κέντρα δείχνει προ τα έξω κτλ. Άρα λοιπόν, ε, αν εμφανιστεί ιό, έχουμε τόσα πολλά αντισώματα που μπορεί να τον πιάσουν από πάρα πολλέ μεριέ. Όσον αφορά στο εμβόλιο, αυτό φτιάχνει ένα κομμάτι μια πρωτενη και εκεί ποιο είναι το περίεργο. Εάν γίνει μία μετάλλαξη, ενδέχεται να μην μπορεί να δουλέψει το, το εμβόλιο. Δηλαδή κάτι να αλλάξει στην αλυσίδα αλλάξη. Στον υπόλοιπο, όταν έχω τέσσερι πρωτενε και να αλλάξει μία. Δεν βαριέσαι, είναι όλα τα άλλα. Ναι. Άρα λοιπόν η φυσική ανοσία είναι σαφώ πληρέστερη Χαλύτερη. και όπω καταλαβαίνει ναι, είναι ναι. λογικό. Ναι. Εμεί δεν ξέρουμε. Δηλαδή, έχουμε περιστατικά που ξαναλύ... ξανα... ξανακόλλησαν άνθρωποι που είχαν περάσει και φυσικά έχουμε περιστατικά που ονόσαν όταν ήταν εμβολιασμένοι. ήδη και από τι κλινικέ μελέτε ναι. και στο Ισραήλ. Ναι. Αυτή λοιπόν τη στιγμή, ο ίδιο ο πρόεδρο τη Pfizer, ο Αλμπερ Μπουρλά, που είναι και συμπατριώτη μα, mm -hmm. βγήκε και είπε ότι η ανοσία και αυτό δεν το είπε στο κουτουρού, γιατί βγήκε και έκανε δήλωση στην αρχή του έτου και είχαν την κλινική μελέτη που έτρεχε από το Σεπτέμβρη. Άρα είχαν περάσει το εξάμεινό του. Ότι η ανοσία του εμβολίου μάλλον κρατάει 6 με 8 μήνε. Αυτό τι σημαίνει, το μάλλον κρατάει τόσο, ότι είχαν αρχίσει προφανέστατα να μειώνονται οι τίτλοι αντισωμάτων και ίσω και τα περιστατικά, να αύξησαν τα περιστατικά, ίσω από τον τέταρτο μήνα. Μέσο όρο είναι Κατάλαβε μπορεί από τον τρίτο. Αυτό δεν το ξέρουμε. Δεν ήταν ένα κατόφλι που στον έκτο γυρίζει ένα διακόπτη και ξαφνικά όλοι νοσούν. Δεν συμβαίνει έτσι. Αυτά είναι σταδιακά και ανάλογα τον, τον οργανισμό. <κυρίζει> Άρα λοιπόν, στην ουσία, δεν ξέρουμε πόσο καιρό κρατάει αυτή η ανοσία, δεν έχουμε ιδέα. Το ένα το κρατούμε. Το δεύτερο, το ότι μετράμε αντισώματα, δεν σημαίνει ότι έχουμε και ανοσία. Τα αντισώματα είναι κάποια χημικά μόρια, πρωτεϊνικά, τα οποία ουσιαστικά δεσμεύονται πάνω στον ιό και από την άλλη μεριά τον παρουσιάζουν στα κύτταρα που θα τον φάνε. Αν από την άλλη μεριά δεν δουλεύει ο μαγνήτης, δεν θα τον φάει κανένα κύτταρο. Θα τον έχουμε βέβαια δεσμευμένο, αλλά ο επόμενο ιό θα μένει αδέσμευτο γιατί κάπου κοραίνεται το σύστημα. Άρα λοιπόν στην ουσία, το, το, για το εμβόλιο είναι σε μεγάλο ποσοστό εικαζόμενη η, 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 η ανοσία και πρέπει να αποδειχθεί στην κλινική πράξη. Όταν δόθηκε άδεια, είχαμε δει ότι έχει λιγότερου νοσούντε στην ομάδα του εμβολίου από την ομάδα των εμβολιασμένων και έτσι. Και εγώ είδα ότι ε, τη διάβαζα, διάβαζα κάποια δείγματα χθε. Παρα, είναι... Παραμένει η ίδια άδεια, η emergency. emergency. Και ότι, και ότι επί τη πηγαίνει μέχρι και το 26 κάποια κομμάτια τη. Ακριβώ. Γιατί τότε θα τελειώσουν οι μελέτε. Δεν γίνεται δηλαδή να αλλάξουμε ξαφνικά την νομοθεσία γιατί έτσι μας έρχεται και όλο το, το υπόλοιπο αφήγημα είναι μόνο στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και η πλειοψηφία του είναι σαφέστατα μεταφορά ψευδών ειδήσεων. Που ειλικρινά δεν ξέρω γιατί γίνεται. Από τώρα έχουμε μια emergency ε, use, απλώ ε, μήκριναν το όριο ηλικία που μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Και το επαναλαμβάνεται όμω το emergency, το έκτακτη ανάγκη, σε κάθε πρόταση. Που σημαίνει, τι σημαίνει αυτό. Αν πάτε στι οδηγίε του αίμα, η σημαίνει είναι conditional approval, δηλαδή υποσυνθήκες. Οτιδήποτε συμβαίνει, ασχέτω χρονικού βάθου, από όταν νομίζω ο πρέπει να στέλνετε κίτρινη κάρτα. Έτσι μπορούμε να προσέξουμε και να μειώσουμε τι βλάβε. Δεν έχουμε άλλο τρόπο δυστυχώ. Ο μόνο είναι να στέλνουμε κίτρινε κάρτε. Ε, ειλικρινά, ε, με πιάνει απελπισία όταν σκέφτομαι ότι βγαίνουν διάφοροι συνάδελφοι και λένε όχι και το αξιολόγησε και δεν σχετίζεται. Δεν είμαστε σε θέση να ξέρουμε τι σχετίζεται με τι. Άρα λοιπόν το αναφέρει και το ψάχνουμε μετά. Δηλαδή, κίτρινη κάρτα σημαίνει: Παίρνω εγώ ένα φάρμακο και βγάζω, ξέρω εγώ, κέρατα. Θα βγουν, λέμε, μου, μα τι σχέση ναι, έχει ναι. η γυναίκα του. Όχι. Ναι. Θα το αναφέρουμε και το φάρμακο. Εάν λοιπόν ξαφνικά πολλοί άνθρωποι σε όλο τον πλανήτη. Που έχουν βγάλει κέρατα με τον συγκεκριμένο φάρμακο, είναι παρενέργεια του φάρμακου. Επίση, όσο συγγνώμη, ακόμα και αυτέ που αναφέρονται στο, στο φυλάδιο, πρέπει να αναφέρονται με κίτρινη κάρτα, γιατί δεν μα ενδιαφέρει μόνο η βαρύτητα, μα ενδιαφέρει και η συχνότητα. Αν όλοι λοιπόν αρρωσταίνουν ένα μήνα μετά το εμβόλιο, αλλά δεν πεθαίνουν, σημαίνει ότι και αυτοί πιθανώ κάτι, κάτι παίζει. Άρα λοιπόν στην ουσία πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Λέει, α πούμε, εμφανίστηκαν θρομβώσει σε νεαρά κορίτσια. Αυτέ οι θρομβώσει κρατάνε όσο κρατάει η δράση του εμβολίου. Δηλαδή, πέντε μήνε, έξι μήνε. Πόσο καιρό κρατάνε αυτέ τι τροβώσει. Και γιατί. Πρέπει λοιπόν να μπούμε να ψάξουμε το μηχανισμό. Και έτσι βρήκαμε ότι αυξάνει ένας παράγοντας, ο, ο ANTI -PF4, ένα παράγοντα, ο, αντι-PF4, ένα αντίστοιχο, το οποίο ουσιαστικά ε, ε, αφήνει τα αιμοπετάλια να συγκοληθούν μέσα στο αίμα. Πόσο καιρό μένει αυτό, γιατί παράγεται αυτό, σε ποιου, έχει και κάτι άλλο, μήπω είναι αυτοί που πίνουν ξέρω εγώ, γάλα, μήπω είναι αυτοί οι οποίοι φοράνε κόκκινο φουστάνι. Πρέπει λοιπόν όλα αυτά να συναποφασίζονται για να πω, όταν θα δώσουμε την επόμενη οδηγία να πούμε να το δίνουμε στα κορίτσια, δεν πειράζει αρκεί Λάς. να μην τρώνε ριζόγαλο. Ναι. Καταλάβατε, ναι. δηλαδή έχει τεράστια σημασία ε, αυτή η φαρμακοεπαγρύπνηση και είναι τεράστιο λάθο. Είναι εξαιρε... μέσα στο κακό βέβαια, το μεγάλο καλό και το πιστεύω αυτό είναι ότι ο κόσμο και ο ιατρικό και απλό θα μάθει τι κίτρινη κάρτα και θα μάθουν να τη στέλνουν για να μπορέσουμε πραγματικά να κάνουμε τη δουλειά μα για καλύτερα και ασφαλέστερα φάρμακα. Και ένα τελευταίο ερώτημα, κύριε Κούβελα, και να σα αποδεσμεύσω. Πολλοί ρωτάμε ω προ τον κορονοϊό και είναι στο πλαίσιο το κομμάτι ότι δεν ξέρουμε. Λέμε ρε παιδί μου, υπάρχουν πολλά περιστατικά. Μπορώ να, αναφέρω τώρα περιστατικό το οποίο το έχω ζήσει στο, στο δικό μου περιβάλλον. <coughs> Νοσεί ένα ζευγάρι. Ο νεαρός Περνάει πολύ δύσκολα. Η σύντροφο, η οποία είναι και καρκινοπαθή, δεν περνάει τίποτα. Έχετε θίξει ένα τραγικό θέμα. Οι γυναίκε δεν παθαίνουν τίποτα. Εντάξει, μπορεί να είναι και ανάποδο. Όχι, όχι, όχι. το θέσατε καλά. Όντω από τον κορονοϊό, τα θέματα είναι κυρίω άντρε, είναι κυρίω πάνω από 70 και κυρίω χοντροί. Αυτά είναι το πακέτο τη επιτυχία. Άρα λοιπόν, ο μέσο Έλληνα. Τα έχουμε τα κιλά μα. Τα έχουμε τα κοιλά μα, τη φαλάκρα μα κτλ. και είμαστε καταδικασμένοι. Η γυναίκα μα, όχι. όχι. Είναι αλήθεια ότι περιμένει πώ και πώ να φάει τη σύνταξη. αλήθεια αυτή. Αστείευομαι προφανώ έτσι. Ε, ναι, όντω, αλήθεια είναι. Οι άντρε πεθαίνουν πιο πολύ από κάθε αιτία. Ναι. Γενικώ, ναι. Γενικώ, οπότε αυτό συμβαίνει φυσικά και στι λοιμώξει. Ε, Συσχετίζεται με πολλού παράγοντε, αλλά δεν είναι του παρόντο να εξηγήσουμε Ενώ αυτό. Ενώ ακόμα είναι κάτι το οποίο δεν το ξέρουμε. Κοιτάξτε. Όχι, όχι. Αυτό με του άντρε και τι γυναίκε και έχει καταγραφεί είναι αλήθεια. Ναι. Προσέξτε όμω, Αν εγώ έρθω σε επαφή με ένα θάλαμο ασθενών. Ναι όσα μέτρα και να πάρω, κάπου κάτι μπορεί να ξεφύγει. Εγώ λοιπόν ξαφνικά δεν έχω νοσήσει και βλέπω ότι έχω φούλα αντισώματα. Ναι. Αυτό σημαίνει ότι ο οργανισμό μου ήρθε σε επαφή με τον ιό, για κάποιου λόγου το κατάφερε, γιατί είχε ήδη ανοσία, κάπου τον ήξερε, είχαμε συναντήσει στο παρελθόν, παίξαμε τάβλη, δεν ξέρω. Αλλά κάποιοι άνθρωποι δείχνουν ιδιαίτερη ικανότητα να μην νοσούν. Αυτό εξαρτάται από τον οργανισμό. Για τον κορονοϊό αυτό δεν είναι μικρό ποσοστό. Είναι το 80-90%. Δεν έχουν συμπτώματα, είναι ασυμπτωματικοί. Αυτοί λοιπόν έχουν αντισώματα. Αυτούς λοιπόν κανονικά δεν θα πρέπει να του εμβολιάσουμε. Γιατί? Ακόμα και σαν σπατάλη πόρων του συστήματο. Είναι λεφτά. Ναι, ε, πώ θα του εντοπίσει όμω, Κάνουμε αντι, αντι, αντισώματα. Αφού μα λένε είναι αγχωτικό. Είναι αγχωτικό. Τώρα, το τι λέει ο καθένα, είπαμε. Η θα σα θυμίσω, η... θυμίσω, θυμίσω και θα το θυμίσω και στην ιατρική κοινότητα, γιατί επειδή είναι νεότεροι, πολλοί ίσω να το έχουν ξεχάσει. Ναι. Παλιότερα μα τυρανούσε η επιστήμη. Η φηματίωση, συγγνώμη. Η επιστήμη δεν μα τυρανάει ποτέ. Καλά. Την <laughs> τυρανάμε την επιστήμη. <laughs> ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, η φηματίωση ήταν μια πάθηση για την οποία υπήρξε υποχρεωτικό εμβολιασμό του πληθυσμού ε, στο δημοτικό. Όταν λοιπόν ήταν να μα κάνουν τα εμβόλια πριν. Μα χάραζαν λίγο εκεί στο χεράκι, ναι. εδώ στο εσωτερικό του, του, του βραχίωνα και μα βάζανε μια σταγονίτσα, ένα ζουμί και μα βάζανε γύρω-γύρω και ένα κύκλο με ένα στυλό. Μας. Και βλέπαμε τι επόμενε μέρε εάν αυτό πρίζεται. Εάν ήταν κανονικό, ανώδυνο κτλ., τότε σημαίνει ότι δεν είχε αντισώματα και σου έκαναν το εμβόλιο τη σηματίωση. Ε, αυτό το τεστ το λέμε μπεζετζέ. Εάν λοιπόν. Ε, μαντού, συγγνώμη, μπεζετζέ είναι το εμβόλιο. Εάν λοιπόν η, μαντού, η, η δοκιμασία μαντού Πριζόταν, γινόταν ένα καρούμπαλο που πονούσε κτλ. Σήμερα ότι έχει ήδη αντισώματα στη θυματίωση, μπορεί και ήδη να νοσεί. Οπότε σου κάνανε και μια ακνογραφία θώρα κανένα που την παρούσα νόσηση. Αν λοιπόν η ακνογραφία θώρα κατακλείσει, σημαίνει ότι είχε αντισώματα και δεν χρειάζεται να εμβολιάστηκα. Εμένα ο πατέρα μου ήταν θωρακοχειργό και στο σπίτι μα ερχόντουσαν πάρα πολλοί ασθενεί με θυματίωση εκείνο τα χρόνια. Ποτέ μου δεν εμβολιάστηκα κτλ. Όταν πήγα φαντάρο και μου κάνανε τη μαντού, <laughs> ήτανε κόντεψε, πονούσε το χέρι μου δύο εβδομάδε. Oh. Γιατί είχα πάρα πολλά αντισώματα, αντισώματα. από φυσικού μου προφανέστα δεν θα κολύσω ποτέ. Αντιθέτω στο στρατό, παιδιά που ερχόντουσαν από μακοχώρια και τα λοιπά. Πριν προλάβουν να κάνουν το εμβόλιο, είχαν κολλήσει φηματίωση εκεί πέρα μέσα <Ρι> και νοσούσαν. Άρα λοιπόν, ο παρθένο οργανισμό, αυτό που δεν έχει εκτεθεί, είναι συχνά πολύ πιο ευπαθή σε τέτοια πράγματα. Σήμερα λοιπόν, εμεί σίγουρα έχουμε κάποιο πληθυσμό ο οποίο έχει φυσική ανοσία. Αυτού κανονικά δεν θα πρέπει να του εξετάσουμε <Ρι> καθόλου. Ναι, ναι. Το δεύτερο πράγμα το οποίο. και δεν προσφέρει και τίποτα το εμβόλιο παραπάνω. Είναι, είναι πολύ ασθενέστερη η ανοσία που πραγματικά κάνει. Το δεύτερο πολύ σημαντικό είναι η χρήση του εμβολίου γιατί πολύ συχνά μαλώνουμε και ειλικρινά δεν έχουμε λόγο να μαλώνουμε γιατί. Τα πράγματα είναι λογικά. Δεν χρειαζόμαστε ειδικού, το ξαναπεί, χρειαζόμαστε λογικού. Ακούστε, ναι. όταν έχω αντιβιωτικά και τα δίνω σε όποιον να είναι για οποιαδήποτε αιτία, στο τέλο τι κάνω, παράγονται ανθεκτικέ μορφέ μικροβίων που δεν τα πιάνει τίποτα. Όταν εγώ τώρα έχω ένα πληθυσμό ενό εκατομμυρίου Ελλήνων εμβολιασμένων, γιατί είμαστε ευπαθεί. Εγώ, α πούμε, είμαι εμβολιασμένο. Uh -huh. Είμαι ευπαθή. Δεν θέλω να κολλήσω, γιατί αν κολλήσω λόγω μια αριθμία που έχω, μπορεί να πεθάνω σε πολύ μεγάλο ποσοστό. Εγώ λοιπόν έκανα το και προστατεύομαι. Εάν το κάνετε και εσεί που είστε επίση λίγοι, ε, και εσεί προστατεύεστε. Εάν το εμβόλιο, αν εγώ εντωμεταξύ κολλήσω ή θα κολλήσω μια ποικιλία ιών, επάνω μου θα αναπτυχθεί αυτό που μπορεί να αναπτυχθεί. Που σημαίνει είναι η μοναδική πιθανότητα κάποιο που παρακάμπτει το ανοσοποιητικό μου σύστημα. Αυτό να μου βρεθεί τέτοιο είναι μικρή. Άρα λοιπόν ο εμβολιασμένο κατά κανόνα πάει καλά, δεν κολλάει εύκολα. Μαι. Αν όμω κολλήσει, το στέλεχο που θα αναπτυχθεί πάνω του είναι ανθεκτικό. Παρακάμπτει την άμυνα των εμβολίων. Oh. Όταν εγώ θα έρθω σε επαφή μαζί σου, εγώ θα σε κολλήσω ένα ανθεκτικό, τον εμβολιασμένο. Εάν λοιπόν επεκταθεί ο εμβολιασμό σε όλε τι ηλικίε που δεν το χρειάζονται, αυξάνει εκθετικά η πιθανότητα να αναπτυχθούν ανθεκτικέ μορφέ λόγω τυχαίων μεταλλάξεων. Και αυτό είναι το πρόβλημα του Ισραήλ τώρα. Αυτό Άρα λοιπόν, πρόβλημα. κανονικά πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί τι πληθυσμό θα εμβολιάσουμε. Τείχο ανοσία από την αρχή το έχουμε πει, και εγώ δεν το γίνεται. έχω πει. Δεν πρόκειται να στείλει για τον κορνέο, για το εμβόλιο, δεν έχει αυτή την ικανότητα του αποστηρωτικού εμβολίου. Άρα λοιπόν, στην ουσία, όταν προσπαθήσω να στήσω τείχο ανοσία, στην ουσία κάνω τεράστια ζημιά. Πολύ αυτό λοιπόν. Ε, Πιθανώς, έτσι. Αυτό λοιπόν πρέπει να το προσέξουν πάρα πολλοί οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν τα δεδομένα στα χέρια του. Εγώ αυτή τη στιγμή δεν έχω τα δεδομένα στα χέρια μου. Mm -hmm. Έχω μόνο δεδομένα τύπου και αυτό θέλει μια πολύ ουσιώδη μελέτη το πώ ακριβώ θα κάνουμε τη στρατηγική των εμβολιασμών, ποιου θα κρύβουμε, ποιου θα βγάζουμε έξω και τι μέτρα προστατευτικά πρέπει να έχουμε. Άρα λοιπόν από την αρχή και αυτό είναι ένα fake news. Mm -hmm. Υπάρχουν δηλαδή τόσα πράγματα τα οποία είναι μπροστά μα, απλώ. Αναπαράγονται με τον τρόπο που κάθε φορά αποφασίζει το μέσο που τα διαδίδει και δεν καταλαβαίνω τι γίνεται. Η επιστημονική άποψη είναι αυτή. Το υπόλοιπο είναι. Τι να σα πω, ο Θεό μαζί μα. Λοιπόν, θέλω θερμά να σα ευχαριστήσω, κύριε Κούβελα, για την παρουσία σα σήμερα εδώ. Άλλο τόσο να ήμασταν, θα τα λέγαμε. Αλλά δυστυχώ πρέπει να, να ολοκληρώσουμε εδώ την κουβέντα μα. Μέχρι την επόμενη, εύχομαι καλά ξεμπερδέματα με την εισαγγελική Έρευνα. Ειλικρινά πιστεύω ότι ε, δεν θα υπάρχουν προβλήματα γιατί είναι λίγο αυτονόητο ότι δεν υπήρχε κανένα fake news γιατί δεν καταλάβαμε. είπα κανένα νέο. Ήταν Μάλιστα. όλα Μάλιστα. παρενετικά. Ωραία, θα ενημερώσετε τους ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να το ερευνήσουν. Σας ευχαριστώ πάρα να πολύ γαλά. για την πρόσκληση. Να είστε, μέρα, να είστε καλά. Μέρα.